Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία Καστελίου, Αρκαλοχωρίου, Χερσονήσου και Β' Δόη Ηρακλείου. 4 εφορίες σε μία που από σήμερα εξυπηρετεί όλους τους φορολογούμενους που πλέον υπάγονται σε αυτήν. Μετά το διήμερο λουκέτο στο πλαίσιο της ριζικής αναδιοργάνωσης του ελεκτικού μηχανισμού του Υπουργείου Οικονομικών, σήμερα η νέα εφορία λειτουργήσε κανονικά με τους εργαζόμενους αλλά και τους φορολογούμενους να προσπαθούν να συνηθίσουν τα νέα δεδομένα. Έχουμε στήσει τις άλλες εφορίες εδώ μέσα, σε ξεχωριστούς χώρους αλλά και σε κοινούς. Οι ενημερώτες έχουμε βάλει ένα άτομο που κάνει μόνο αυτή τη δουλειά, οπότε βλέπετε 2 άτομα είναι εκεί. Απέραντι έχουμε με πινακίδες Δόη Χερσονήσου, Δόη Αρκαλοχωρίου Καστελίου. Οι γησέδες είναι άδεια από ό,τι βλέπετε, ο κόσμος είναι λίγος από εκεί, ο περισσότερος κόσμος είναι στη Β'. Παρά τις σημάνσεις εντός του κτηρίου, τη βοήθεια των υπαλλήλων που καθοδηγούσαν τον κόσμο που ρωτούσε πού έπρεπε να πάει, όσοι επισκέφθηκαν σήμερα τη νέα εφορία που μετονομάστηκε σε Β' Ηρακλείου, κρατούν στάση αναμονής προκειμένου να δουν αν θα δημιουργηθούν προβλήματα στις συναλλαγές. Και ρωτάνε τώρα που θα κάθεται ο καθένας σε ποια δόη, από ποια δόη είναι, ρωτάει πού θα πάει, πώς θα εξυπηρετηθεί. Εντάξει, είναι σήμερα η αρχή. Καλά που ξεκινήσαμε, εγώ πιστεύω. Πολύ καλά ξεκινήσαμε, γιατί πια πρώτη μέρα. Σιγά-σιγά θα πούμε στο ρυθμό μας. Δεν νομίζω ότι θα μπορεί να δουλέψει εύκολα αυτό το σύστημα. Πρέπει να βάλουμε κόσμο, δεν ξέρω. Αυτό είναι νωρίς για να το πούμε ακόμα. Περιμένετε. Μπορεί υπηρεσιακά να επιβάλλεται, αλλά ο κόσμος ταλαιπωρείται. Το διήμερο λουκέτο λόγω της συγχώνευσης και οι προθεσμίες εκπλήρωσης υποχρεώσεων των πολιτών που τυχόν έλυγαν και πήραν παράταση μέχρι και σήμερα, δημιούργησαν ουρά μόνο στη Β' Δόη. Ταλαιπωρείται τον κόσμο από τις επαρχίες, έξω από το Ηράκλειο. Συγχωνεύσεις που γίνονται είναι καλές όταν είναι εις όφελο του συνόλου. Εντάξει, σήμερα δεν έχει τόση ταλαιπωρία, αλλά σίγουρα με τη συγχώνευση θα έχουμε μεγάλα προβλήματα. Να πιστεύω ότι θα είναι πιο δύσκολα εδώ, γιατί θα έχει περισσότερο κόσμο. Όσοι φορολογούμενοι ανήκαν σε εφορίες που καταργήθηκαν αναγκαστικά, λένε αφού δεν μπορούν να κάνουν διαφορετικά, θα εξυπηρετούνται από τη νέα. Εδώ έχει Χερσονήσου. Ναι. Πώς σας φαίνεται η συγχώνευση? Εντάξει, μακριά λίγο, αλλά τι να κάνουμε. Ναι, αλλά ο λογαριασμός ήταν εκεί, είναι... γι' αυτό έχω έρθει εδώ. Πώς σας φαίνονται οι συγχωνεύσεις? Τι να σας πω, ό,τι θέλουν να κάνουν. Φαίνονται όλα εντάξει, τώρα να δούμε. Να μην ταλαιπωρείται ο κόσμος. Αυτό προσπαθούμε να κάνουμε. Βέβαια θα εκδώσω και μία απόφαση μέχρι τη Δευτέρα και θα ορίζω γραφεία και στη Χερσόνησο και στο Αρκαλοχώρι με ένα ή δύο υπαλλήλους εδώ. Κανονικά, ωστόσο, συνεχίζουν να λειτουργούν η Α' Δόη Ηρακλείου ή μια εφορία που παρέμεινε στο νομό Ρεθύμνου, όπως και η Α' και Β' Δόη Χανίων, η εφορία Μυρών Τυμπακίου και οι εφορίες Αγίου Νικολάου, Σιτίας και Ιεράπετρας.